στο δικαστήριο, αν θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι τη δίκη, Κατερίνα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου θα εξέδιδε χθες την απόφαση του κατά πόσον τα 5 άτομα ηλικίας 20 και 19 ετών θα παραέμεναν υποκράτηση μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου, όπως ανέφερες και εσύ, που θα αρχίσει η δίκη για τον βιασμό. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και αναμένουμε να δούμε κατά πόσον θα τεθούν υποκράτηση ή όχι. Είναι κάτι το οποίο παρέπεμψε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει ο δημόσιος κατήγορος, ώστε να παραμείνουν υποκράτηση μέχρι και την έναρξη της δίκης. Τα 5 άτομα, να πούμε ότι αντιμετωπίζουν 7 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και απαγωγή πέραν από τον βιασμό. Ωστόσο, κάτι αρνούνται ήδη πως βίασαν την 20χρονη, η οποία έχει προχωρήσει μάλιστα και σε αναγνωριστική παράταξη και αναγνώρισε τους 4 από τους 5. Να πούμε ωστόσο ότι στο σώμα της 20χρονης εντοπίστηκαν κακώσεις και μόλοπες και έχει καταγραφεί στην ιατροδικαστική εκθέση ήδη, όπως ανέφερες, κάτι κατήγγειλε τον βιασμό στις 3 Σεπτεμβρίου, ότι η ίδια μαζί με τις φίλες της είχε μεταβεί σε ξενοδοχείο που διέμεναν ύποπτοι, σε ένα πάρτι που υπήρχε εκεί στην πισίνα του ξενοδοχείου, και καθώς βρισκόταν στον χώρο, την προσέγγισε ένα άγνωστο πρόσωπο, ένας Ισραηλινός εκ των 5, άρχισε να την φλεστάρει και ακολούθως, αφού την άρπαξε από το χέρι, την οδήγησε με τη βία στο δωμάτιο, όπου διέμενε μαζί με άλλους συμπατριώτες του και σύμφωνα με την καταγγελία επήρθε η πράξη. Ωστόσο, κάτι να πούμε ότι το θέμα καλύπτεται εκτενώς και από διεθνή μέσα ενημέρωσης και συγκρίνουν την υπόθεση αυτή με την υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας, που είδαμε ότι είχε καλυφθεί και από εκτενώς διεθνή και εκεί, μέσα ενημέρωση. Και έχουμε αυτό το προηγούμενο, γι' αυτό είμαστε και στο μικροσκόπιο, κυρίως του βρετανικού τύπου. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο για αυτή την